Να πηγαίνουμε μαζί με ένα φίλο και αυτό ψήνουμε, κάνουμε. Το παιδιά, το Πάσχα είναι Ελλάδα. Τέλος. Λοιπόν, πάμε στα θεατρικά του Βασίλη, γιατί έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και έχουμε και πλάνα από την παράσταση ούτως ή άλλως. Η νύχτα της Ιγουάνα του Tennessee Williams στο θέατρο Αργό, φέτος, για τον Βασίλη. Και διάβαζα... Το βλέπω αυτό. Τι? Πρώτη φορά βλέπω ναι, από ναι, την ναι, παράσταση. Έχουμε πλάνα από την παράσταση. Ένας ρόλος πολύ ιδιαίτερος από ό,τι μου έλεγες και στο break πριν που τα συζητάγαμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος τάχει τα προβλήματά του, όσο να πεις. Ναι, είναι ένας ιερέας τον οποίο τον έχουν καθαιρέσει για ασέλγεια και αίρεση. Mm-hmm. Δουλεύει ως ξεναγός τώρα σε ένα γκρουπ με δασκάλες ενός παρθεναγωγείου του Τέξας και... Βέβαια είναι κυριευμένος από τους δαίμονές του, από το αλκοόλ, από τα πάθη του και προσπαθεί να βρει καταφύγιο σε ένα χώρο, σε μια πανσιόν στο Μεξικό. Και τον βλέπουμε εκεί να ταλαιπωρείται μέχρι το βράδυ της νύχτας, ας πούμε, που η Ιγκουάνα απελευθερώνεται και μαζί με την Ιγκουάνα απελευθερώνεται και αυτός με έναν τρόπο από τα πάθη του. Αλλά εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει πολύ με το σκοτεινό κομμάτι, δηλαδή με το υποσυνείδητο. Ναι, πες μου. Ζει σε δύο σφαίρες, όπως λέει ο ίδιος. Στη σφαίρα του αληθινού και στη σφαίρα του απίστευτου. Αληθινό η πραγματικότητα, ο ρεαλισμός και το απίστευτο αυτό, το φευγιό του που φεύγει, ας πούμε, η βακχία, το αλκοόλ, οι γυναίκες, όλο αυτό. Και το ενδιάμεσο κομμάτι είναι αυτό που το στοιχιώνει ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα που του συμβαίνουν. Με αυτό το θέμα παλεύει. Και να ζήσει με μια αξιοπρέπεια μέσα όλο αυτό. Εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο αυτό πριν από χρόνια, πρέπει να σας πω. Και από ό,τι μου έλεγε, μου θύμισε ο Βασίλης, έχει γίνει και ταινία με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Η νύχτα της Ιγκουάνα. Και την Άβα Γκάρντνερ. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Βασίλη, ακριβώς. Δεν το έχω δει, το διάβασα έτσι. Α, το διάβασες. Το διάβασες, ακριβώς. Είσαι παιδί του θεάτρου περισσότερο από ό,τι έχω καταλάβει. Το αγαπάς ναι, πολύ. Ναι, το αγαπάω θέατρο. Πολύ, το λατρεύω το θέατρο. Δηλαδή την τηλεόραση είναι κάπως σαν απιστία λίγο στο θέατρο. Έτσι, αισθάνεσαι ότι απιστείς λίγο. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνεις και ποτέ απιστία εξάλλου. Δεν είναι. Χαρακτήρα. Είναι καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Στο γύρι, στιγμές στο γύρι. Κι όμως πίστεψέ με, επειδή έχει τύχει να δω τον Βασίλη στο πρωινό του Αντένα με τον Χρήστο και τη Σύση. Πιστεύω ότι είναι από τους ανθρώπους που οι απιστίες του περιορίζονται μόνο στους ρόλους του. Αυτό εννοούσα κι εγώ. Τι εννοούσα, κάτι άλλο. Είναι από τους ανθρώπους και επειδή είναι και σκορπιός και οι σκορπιοί είναι πολύ παρεξηγημένο ζώδιο. Οι σκορπιοί όταν είναι ερωτευμένοι και όταν είναι δοσμένοι τόσο παθιασμένα όπως είναι ο Βασίλης στη γυναίκα του, δεν απιστούν ποτέ. Τουλάχιστον, εντάξει, έτσι ξέρω, έτσι γνωρίζω, έτσι πιστεύω. Έτσι είναι. Και έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έτσι είναι. Και από τη συνέντευξη που παρακολούθησα του Βασίλη στα παιδιά στο πρωινό και ο τρόπος που μιλούσε για τη γυναίκα του, έτσι κατάλαβα. Θα έρθουμε και σε αυτό, κάτσε να τελειώσουμε όταν με τα θεατρικά του. Έχεις παίξει και στο λεωφορείο Ο Πόθος, κάνοντας τον Κοβάλσκι μαζί με την Μπέμι Ζούνη. Ναι, στο κρατικό, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, παίξαμε δύο χρόνια με sold out, με 700 άτομα την ημέρα στο κρατικό Βόρεια Ελλάδος, με πολύ ωραία παράσταση που είχε και σκηνοθετήσει ο Αντώνης ο Καλογρίδης. Ήταν ο πρώτος μου ρόλος με το που βγήκα από τη σχολή, μεγάλος, ας το πούμε έτσι. Και με το θράσος που είχαμε το που βγήκε από τη σχολή, ας πούμε, δεν καταλάβαινε ούτε Στάνλι Κοβάλσκι ούτε τίποτα. Εγώ ήθελα να παίξω ένα ρόλο, ας πούμε. Δεν τον φοβήθηκα και αυτό μου βγήκε σε καλό. Είχα βέβαια και τον Αντρέα τον Βουτσινά τότε που με βοηθούσε. Και έχεις πει ότι χρωστάει μετά... πολλά στην Πέμπτη. Και βέβαια χρωστάω, γιατί όταν έγινε το cast για το λεωφορείο Πόθος, μαζί με την Πέμπτη έδωσα, ας το πούμε, οντισιόν. Και νομίζω ότι με επέλεξε και αυτή με κατά κάποιο τρόπο. Και από εκεί και πέρα ήταν και σαν πολύ δοτική μαζί μου στις πρόβες. Έμαθα πολλά πράγματα από την Πέμπτη, γιατί είναι μια σπουδαία ηθοποιός και πολύ δοτική με τους συναδέλφους της. Ναι. Οπότε ήταν πολύ σημαντική. Και εκτός από αυτό και ένα υπέροχος άνθρωπος, αγκομπλεξάριστος, που κάναμε πολύ παρέα, δεθήκαμε και γίναμε φίλοι. Ένας ηθοποιός που θα μπορούσε να ζήσει στην Ελλάδα του 2012 κάνοντας μόνο θέατρο, βιοποριστικά. Και βέβαια, ζουν πολλοί ηθοποιοί μόνο από το θέατρο, όμως... αλλά εντάξει, μπορεί να κάνουν και κάποια άλλη δουλειά ταυτόχρονα, μπορεί να είναι έξω από το θέατρο. Όταν η μισθή, ας πούμε, στο εθνικό, ο μεγαλύτερος μισθός που μπορεί να πάρει ένας ηθοποιός, όταν είναι πρωταγωνιστής, είναι 1.100-1.200 ευρώ, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Αν έχει οικογένεια κιόλας, είναι πολύ δύσκολο
να ζήσει μόνο από αυτό. Είναι κάποιοι όμως που είναι ταγμένοι εκεί και, και μπράβο τους. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί ακούω συχνά πυκνά από ηθοποιούς και κάτι που είπες και εσύ νωρίτερα κατά κάποιον τρόπο. Γιατί κάποιες φορές βλέπετε την τηλεόραση λίγο ενοχικά? Γιατί είναι ένα μέσο που γίνεται πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν μπορεί ο ηθοποιός να βγάλει αυτό που πραγματικά αξίζει στην τηλεόραση. Η ρυθμή, ας πούμε, σε ένα καθημερινό σύριαλ είναι πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μέσα σε μια μέρα γυρίζουμε ένα επεισόδιο, όταν θα έπρεπε σε 15 μέρες να γυριστεί ένα επεισόδιο. Οπότε πρέπει να είναι πολύ ευέλικτος και δεν μπορεί να δώσει 100% από αυτό που έχει. Οπότε τον φοβίζει. Τον φοβίζει. Μία και έξω, ας πούμε. Ναι. Γιατί 15 μέρες όμως ένα επεισόδιο, δηλαδή. Φαντάζομαι ότι το νησί, ας πούμε, να γυρίσουν το νησί, έπρεπε 20 μέρες να γυρίσουν ένα επεισόδιο. Γιατί γινόταν ο σωστός φωτισμός, οι σωστές πρόβες, πήγε η διαδικασία, πήγε αλλιώς το κείμενο. Όχι, δεν είναι το άλλο άκρο. Αυτό είναι το κανονικό. Αυτό που συμβαίνει στο καθημερινό δεν είναι τόσο κανονικό. Αυτό είναι το κανονικό. Ναι. Για έναν καλλιτέχνη να έχει το χώρο του, να έχει το χρόνο του, να δημιουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σε ένα καθημερινό είναι πολύ γρήγορα τα πράγματα. Αυτό το φοβούνται, μην εκτεθούν, φοβούνται περισσότερο νομίζω. Βέβαια και στο δικό σου καθημερινό είσαι και τυχερός, γιατί νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί που παίζετε είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή είναι το cast πάρα πολύ καλό. Που σημαίνει ότι δεν είναι προχειροδουλειά, δεν είναι αυτό που λέμε ξεπέτα. Όχι, δεν είναι. Το είπα. Δηλαδή γίνεται με όρους εβδομαδιαίου, ας το πούμε έτσι. Γιατί γίνεται, δεν είναι σε στούντιο, είναι εξωτερικοί χώροι. Είναι έμπειροι ηθοποιοί και πολλοί από αυτούς έχουν ξανακάνει καθημερινό. Mm-hmm. Οπότε την έχουμε την ευελιξία του χρόνου να προσαρμόζομαστε γρήγορα Και. Εντάξει, και οι σκηνοθέτες είναι επίσης έμπειροι και μπορούν να σε καθοδηγήσουν ώστε να βγει όσο γίνεται καλύτερο αποτέλεσμα. Και η τηλεόραση βάζει και στο σπίτι του άλλου. Αλλά δεν περιμένουμε να κάνουμε και τέχνη τώρα μέσα από το καθημερινό. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Ναι. Είναι ένα λαϊκό μέσο που απευθύνεται σε πολύ κόσμο και τη δουλειά μας ως ηθοποιοί την κάνουμε γιατί προσφέρουμε χαρά σε αυτούς. Κύριε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη, εντάξει, θα μου πεις, σαφώς και παίζουν ρόλο πράγματα όπως είναι το σενάριο, όπως είναι ο καλός φωτισμός, η καλή σκηνοθεσία, αλλά για μένα ηθοποιός έχει να κάνει και με το πώς παίζει ο άλλος. Δηλαδή, ένας καλός ηθοποιός, όταν παίξει καλά το ρόλο του, κάνει τέχνη. Δηλαδή, όπου και να τον βάλεις, δηλαδή και με ένα ντουβάρι πίσω του να είναι, αν αυτό που πει το πει καλά. Είναι τέχνη. Βέβαια, είναι. Έτσι. Είναι. Απλώς, όταν κάνεις πρόβες περισσότερο καιρό, μπορείς να δεις και διαφορετικές πτυχές του ρόλου, να καθοδηγήσεις και σκηνοθέτης διαφορετικά. Να. Μπορείς να πειραματιστείς και να πεις «Α, θα παίξω το ρόλο έτσι, γιατί έτσι πιστεύω ότι ταιριάζει». Ενώ στην τηλεόραση, μάλλον δεν έχεις το χρόνο. Και απαιτείται ευελιξία που δεν σημαίνει αυτό ότι κάποιος είναι καλός ηθοποιός. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που να μην μπορεί να ενταχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να είναι καλύτερος ηθοποιός από μένα που εντάσσομαι πιο γρήγορα, αλλά να χρειάζεται το χρόνο του για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω ένα ηθοποιό από την τηλεόραση. Γιατί κάποιος μπορεί να μην του πάει η τηλεόραση. Να είναι εξαιρετικός στο θέατρο. Ή και το αντίθετο. Δεν θα σε ρωτήσω αν πιστεύεις τους κεραυνοβόλους έρωτες, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πιστεύεις. Βέβαια. Αυτό λέω. Και ξέρω πολύ καλά κιόλας ότι και την γυναίκα σου έτσι την ερωτεύτηκες. Ναι, ναι. Μπαμ και κάτω. Μπαμ και κάτω. Την είδες. Την είδες. Κλαμπ και τρελάθηκε. Την είδες, σε είδε και ήταν αμοιβαίο. Ναι, ήταν. Δηλαδή, κοιταχτήκατε και. Ναι, γιατί πιστεύω ότι ο κεραυνοβόλος, αν δεν υπάρχει χημία και από τους δύο, δεν γίνεται έρωτας. Αν δεν είναι αμοιβαίο, δεν υπάρχει έρωτας. Υπάρχει φαντασίωση, καψούρα, ξέρω εγώ κάτι άλλο, όπως θες, πες το, αλλά όχι έρωτας. Νομίζω ότι ο έρωτας γεννιέται μόνο αν οι χημίες ταιριάζουν. Αυτό εννοώ εγώ έρωτα. Ναι, συμφωνώ. Αλλά ο έρωτας όμως δεν είναι και κάτι που μπορεί να έρθει σιγά-σιγά, δεν πιστεύεις αυτό? Ναι, μπορεί, ναι. Αλλά στη δικιά σου περίπτωση έγινε ξαφνικά. Έγινε ξαφνικά. Και μείνατε αμέσως μαζί, σχεδόν? Όχι, μετά από τρεις μήνες. Μετά από τρεις μήνες. Ναι. Τι είναι αυτό που πιο πολύ θαυμάζεις και αγαπάς αυτή τη γυναίκα? Ότι είναι πολύ καθαρή μέσα της. Είναι πολύ αληθινή η ψυχή της. Αυτό. Και με κάνει εμένα να θέλω να γίνω καλύτερος. Πολύ ωραία αυτό. Πολύ ωραία κουβέντα αυτή. Ναι. Να την πεις για τη γυναίκα της ζωής σου. Πολύ ωραία κουβέντα. Κάτι που να λες, ρε παιδί μου, αυτό να μην είχες μόνο, βρε αγάπη μου. Αυτό με εκνευρίζει, ένα αυτό θέλω. Καλά, να ναι, σταλάξω. Πολλά, πολλά. Πολλά. Πες μου ένα λόγο που μπορεί να τσακωθείτε, ας πούμε. Να αρπαχτείτε μες στο σπίτι. Θα σου πω ένα απλό. Να βλέπουμε, ας πούμε, καμιά ταινία. Ναι. Και εγώ θέλω να υπάρχει ησυχία. Δεν θέλω. Θέλω να μην ακούω τίποτα. Οι μονότονοι ήχοι μπορούν να με τρελάνουν εμένα. Το τικ-τακ. Τικ. Και να έρχεται να. Ναι. Το έχω. Ναι. Και να πάρει πατατάκια τώρα. Ξέρω, ενώ το ξέρει. Το ξέρει όμως. Ακούω τώρα τι. Ναι, αυτό πάει με τρελά. Στο σινεμά δεν πάει στο σπίτι, είπες. Όχι στο σινεμά. Στο σπίτι. Στο σπίτι. Στο σπίτι δεν μπορεί να πάρει πατατάκια. Όχι τίποτα. Όταν βλέπω ταινία θέλω να είμαι εκεί. Υπάρχει κινηματογράφο, δεν πας με λίγα λόγια. Πάω. Και τι άλλο, το popcorn του διπλανού. Νευριάζω, αλλά πάω. Τι να κάνω. Υπάρχει χειρότερο.
να βλέπει ταινία, να είσαι στη δραματική κορύφο και να πάει να βάλει το πλυντήριο πιάτο και να αρχίσει. Ναι. Τσαντίζω να το πλυντήριο. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει λέξη για ανθρώπου σαν και εσάς. Είστε αιμονικοί. Είμαστε αιμονικοί. Θα απολαύσουμε ταινία να δούμε τι γίνεται εκεί. Μα υπάρχει ένα. Μπαίνει μέσα σε ένα παραμύθι. Παραμυθιάζεσαι με την ταινία. Αυτά με ακούσει τη σκούπα, έφυγε. Άσε τη σκούπα. Αν έχει πει καλά στο παραμύθι, δεν καταλάβει. Τι λε, Μωρέ. Άσε τη σκούπα. Εγώ να καταλάβω τη σκούπα. Βλέπουμε μια ταινία. Κάτι θέλω να μα λύσω. Τι να κάνω, να πάω στο άλλο δωμάτιο, χρυσέ μου άνθρωπο, και να τρώω το πατατάκι από δίπλα. Θα πατήσει παύση να τον εκνευρίσει χειρότερα. Να πάρει το σπίτι. Ναι, γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό. Μου λέει, περίμενε, μου λέει, αφού δεν είναι τέτοιο, παύση, θα φάω τώρα. Καλά σου λέει. Άκου. Κάτι που κάνει θόρυβο απαγορεύεται. Το πιπιλά πατατάκι και μετά το σπά με το στόμα σου. Υπάρχει τέχνη, υπάρχει τεχνική, δεν είναι τώρα. Δεν το έχει κράτη, το πιπιλά. Εγώ έτσι το κάνω. Δεν θα αποπάω την ταινία. Ή επίσης... είναι, να σου πω κάτι, ας το πούμε ότι είναι ένα βίτσιο. Όχι, 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 το βρήκα. Επιτρέπονται μόνο, απευθύνουμε στη σύζυγό σου, κρεμμόδι, ριζόγαλο, γιαουρτάκι, κρέμα, βανίλια, πράγματα τέτοια που δεν κάνουν. Κουτάλι, το κουτάλι θα κάνει κρου-κρου-κρου, θα το τσιλίδι. Όχι, χωρίς, στον αέρα το κουτάλι. Απαλά-απαλά και δεν το βάζουμε στα δόντια, μόνο στην άκρη της γλώσσας. Το γιαουρτάκι κάνει πλάτ-πλάτ, όχι εδώ, όχι εδώ, το βγάλαμε τον άνθρωπο ψυχοσκότερο. Όχι. Είμαι ψυχοσκότερο. Ναι, και για μένα ισχύει αυτό. Το λέω εννοείται κλειστό φυσικά την ώρα στο σπίτι. Καλά, τα παιδιά το παρατραβήξατε. Εντάξει. Και στείλουμε μήνυμα ή κάτι στο σπίτι με τίποτα. Όχι, εντάξει. Τον τρελάναμε. Αναλόγω στην ταινία. Ξέρετε, άμα είναι καμιά κομμωδία και αυτά. Αν είναι κομμωδία, άμα είναι περιπέτεια που έχει θορύβου στην ταινία. Αυτοκίνητα που συγκρούονται, δεν πειράζει. Αλλά σε ψυχολογικό θρίλερ. Σε ψυχολογικό θρίλερ. Πλάκα μου κάνει, Βασίλη, τώρα σε παρακαλώ. Εντάξει. Τον ταράξαμε. Φαντάσου να έχει πάρει η γυναίκα τον delivery και να μην το έχει πει και ξαφνικά έχει να χτυπήσει το κουδούνι. Τον ταράξαμε τον Βασίλη. Πες μου σχέδια από εδώ και πέρα. Δηλαδή τα γυρίσματα φαντάζομαι τα συνεχίζετε μέχρι και. Μέχρι Ιούνιο θα έχετε γυρίσματα. Ναι, μέχρι τον Ιούνιο φαντάζομαι θα έχουμε. Τώρα κανονίζω κάτι για το καλοκαίρι για περιοδία. Δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να το ανακοινώσω. Μετά. Δεν έχω. Έχω κλείσει και μια παράσταση για το χειμώνα. Επίσης δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Ναι, δεν μπορώ να το ανακοινώσω ακόμα. Θα το ξαναφέρουμε αναγκαστικά. Ναι. Αυτά. Αυτά θα μας ανακοινώσει. Όταν έχεις ελεύθερες ώρες, όταν λέει μια μέρα που δεν έχεις, που μπορεί να τύχει να μην έχεις γύρισμα, να μην έχεις. Το θέατρο καταρχήν από ποιες μέρες είναι. Γιατί δεν είπαμε τις μέρες που είναι Κυριακή. Είναι Κυριακή, 6 ώρα και Δευτέρα Τρίτη στις 9. Ωραία. Και να πούμε και ποιοι παίζουν. Βεβαίως να πούμε και ποιοι παίζουν. Ναι, είναι σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν και παίζει Κερασία η Σαμαρά, ο Νίκος ο Κάποιος, την Εκταρία Γιαννουδάκη, Ιωάννη Αγγελίδου και η Εύη Νταλούκα. Αυτοί παίζουν. Και το θέατρο Αργό βρίσκεται. Αργό με ταξιουργία Ελευσινίων 15. Ωραία. Ωραία. Τις μέρες λοιπόν που μπορεί να τύχει μια μέρα να μην έχεις παράσταση και να μην έχεις και γύρισμα. Τι σου αρέσει να κάνεις, πώς σου αρέσει βόλτες, να περνάς μια ελεύθερη βόλτες, μέρα. Βόλτες, να πάω ας πούμε, στα Εξάρχεια, να πιω κανένα ούζο, μεζοδοπολία, στην Πλάκα, κέντρο. Ειδικά στην Πλάκα να γυρνάω γύρω-γύρω από την Ακρόπολη, μου αρέσει, χαλαρώνω με αυτό. Όταν ήσουν πιτσιρικάς, είναι αλήθεια ότι ήσουν ένα οργισμένο παιδάκι που ακόμα να... είμαι. Απλώς τώρα το διαχειρίζομαι. Έπαιζες και ξύλο λίγο εύκολα και τέτοια, μικρούλης. Ναι, έπαιζα. Φτάσα στο σχολείο, εντάξει, ξέρεις, ήμουν από τα παιδιά λίγο ανήσυχος. Ναι. Αυτός που θα οργανώσει καταλήψεις, που θα κλείσει το σχολείο, που θα κάνει, κατάλαβες. Μάλιστα. Που ήταν καλός στη γυμναστική και σε όλα. Ναι, στα μαθήματα όχι τόσο. Ναι. Τώρα που είσαι λίγο μεγαλύτερος και πρέπει να διαχειριστείς το θυμό σου κάπως, να μην τον αφήσεις. Έχω το θέατρο τώρα που με βοηθάει πολύ σε αυτό. Α, και εκτονώνεσαι εκεί. Εκτονώνομαι εκεί, ναι, περισσότερο. Οπότε δεν. Και στο γήπεδο. Ξύλο, δηλαδή. Και στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Α, και στο γήπεδο. Ναι, στο γήπεδο θέλω να πω δεν πάω για να παίζω ξύλο, αλλά πηγαίνω, φωνάζω. Με τον Παναθηναϊκό να τον ξέρει. Λες και παθιάζεσαι, λες και γαλλικά εκεί και εγώ. Ναι, παθιάζομαι πολύ με το γήπεδο. Τι γήπεδο είναι αυτό, άμα δεν μπορεί στα γαλλικά σου, τι πάμε. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει ρε παιδιά. Στο γήπεδο οι άντρες παθιάζονται λογικά συνήθως, ας πούμε. Και από ό,τι ξέρω, είσαι και από τους ανθρώπους που κατέβηκαν στο Σύνταγμα, διαδήλωσαν με τον δικό τους τρόπο, δεν έμειναν στο σπίτι από τον καναπέ, ας πούμε, να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Όχι. Βολεμένοι στα μαξιλάρια. Ναι, κατέβηκα. Πιστεύεις ότι βλέπεις καθόλου φως στο τούνελ σε αυτή την πικραμένη χώρα που λέγεται Ελλάδα? Κοίτα, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και προσπαθώ να βλέπω τη θετική πλευρά το. Αλλά τι γίνεται τώρα. Τώρα είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική στους πολιτικούς με όλο αυτό που συμβαίνει. Ό,τι και να πούμε μέσα είμαστε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική αυτή τη στιγμή. Να δούμε εμείς που ευθυνόμαστε μέσα όλο αυτό το κομμάτι της κοινωνίας και για το που έχει φτάσει η πολιτική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους πούμε ψεύτες, κλέφτες, όπως και να τους πεις, μέσα είσαι. Mm-hmm. Εμείς τι έχουμε κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Νομίζω πρέπει να προσδιορίσουμε και τις αξίες μας και πολλά πράγματα για να βοηθήσουμε την Ελλάδα, ας πούμε, και την κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από αυτούς.